Τις τελευταίες ημέρες βεβαίως η προσοχή μας έχει στραφεί και στην Χαλκιδική, εκεί όπου η εμφάνιση κρούσματος σε κατασκήνωση προκάλεσε ανησυχία και μάλιστα η ανησυχία αυτή εντάθηκε με την ανακοίνωση, με την γνωστοποίηση και ενός δεύτερου κρούσματος που αφορά παιδί από τη Δυτική Μακεδονία. Το ποια είναι η εικόνα στην περιοχή θα μας το μεταφέρει ο Σταύρος Χρήστος Πέτρου, τον οποίο και έχουμε στη σύνδεση. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και ευχαριστούμε για την παρουσία στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα από την κατασκήνωση σήμερα? Λοιπόν, τα δύο, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, τα δύο κρούσματα κορονοϊού σε κατασκήνωση απασχολούν την επικαιρότητα της Χαλκιδικής από τις αρχές της εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι μία 11χρονη και μία 15χρονη βρέθηκαν θετικές στον κορονοϊό, ενώ βρίσκονταν στη συγκεκριμένη κατασκήνωση της Νέας Φώκιας, στη Χερσόνησο της Κασάνδρας. Η επιχείρηση έλαβε την απόφαση να κλείσει η κατασκήνωση για 4 ημέρες και συγκεκριμένα από τις 19 έως και τις 22 του μήνα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα γίνει απολίμανση σε όλους τους χώρους της κατασκήνωσης και θα υποβληθεί σε τεστ όλο το προσωπικό. Μάλιστα, σήμερα αναμένεται να βρεθεί στο χώρο της κατασκήνωσης κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, για να γίνει το σχετικό, να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος με μεμοριακό τεστ σε όλους τους κατασκηνωτές. Μάλιστα, έχει σταλεί και σχετικό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έδωσαν οι γονείς των οποίων τα παιδιά φιλοξενήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην κατασκήνωση. Και επισημαίνεται μάλιστα χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη ανακοίνωση ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η απόφαση για την εχνηλάτηση του παιδιού δεν βρίσκει σύμφωνο στους γονείς, μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρχηγείο της κατασκήνωσης. Ήταν 2 περιπτώσεις, όπως είπαμε. Το δεύτερο κρούσμα ουσιαστικά οδήγησε και στο προσωρινό κλείσιμο της κατασκήνωσης, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Λέρινα. Άλλωστε, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, γιατί πολλοί Δυτικομακεδόνες κάνουν διακοπές στη Χαλκιδική, έχουν και τα σπίτια τους εκεί τα εξοχικά. Σημαίνει ότι υπάρχει μετακίνηση. Χρήστο, αυτό το διάστημα, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Χαλκιδική? Λοιπόν, καταρχάς, αν ξεκινήσουμε από τον κλάδο των ξενοδοχείων, οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για ένα δύσβατο μονοπάτι λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας. Λένε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις από τις αρμόδιες αρχές και την πολιτεία, γιατί ο κόσμος της διαμονής είναι στα κάγκελα σε όλη τη χώρα. Με πισωγυρίσματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν επιχειρήσεις και όταν κάνουν λόγο για πισωγυρίσματα είναι όλα αυτά τα μέτρα με την περιοχή του Προμαχώνα που ελήφθησαν, γιατί είχαμε αύξηση των κρουσμάτων σε γειτονικές χώρες οι οποίες αποτελούν και μέρος της τουριστικής αγοράς, αποτελούν μάλλον τουριστικές αγορές στις οποίες απευθύνεται η Χαλκιδική. Ζητούν να γίνονται έλεγχοι των 72 ορών σε όλους τους ξένους τουρίστες που εισέρχονται με κάθε μέσο από χώρες με επιβαρημένα επιδημιολογικά δεδομένα. Εκφράζουν επιφυλάξεις για την ανίχνευση του ιού στα γειτονικά Βαλκάνια, γιατί υποστηρίζουν ότι οι υγειονομικές δομές ενδεχομένως να μην έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και τα τεστ κοστίζουν ακριβά για μια μέση οικογένεια. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι στη Ρουμανία και στη Σερβία δεν υπάρχει επαρκής αριθμός τεστ για να γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι. Δυστυχώς, όπως αναφέρουν με τα νέα μέτρα, τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν, ο τουρισμός για τον Ιούλιο έχει τελειώσει. Ευελπιστούν στον Αύγουστο με τον εσωτερικό τουρισμό που θα δημιουργήσει μια αύξηση της κίνησης και με δεδομένο ότι όσοι Έλληνες είμαστε της τελευταίας στιγμής. Η πληρότητα στη Χαλκιδική πήγαινε να αγγίξει τις προηγούμενες ημέρες το 40%, αλλά τώρα έχει πέσει περίπου στο 25%. Με στοιχεία για την νησιωτική Ελλάδα
και ποσοστά της τάξης του 10 με 15%. Υπάρχει μια μεγάλη καταράκωση, όπως λένε χαρακτηριστικά, στα έσοδα. Υπάρχει και ανησυχία από σήμερα που άνοιξε πάλι ο προμαχώνας και τα μέτρα που έχουν τεθεί μέχρι και τις 29 του μήνα. Παρόμοια η κατάσταση και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, με όσα καταλήμματα λειτουργήσαν, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δεν έχει λειτουργήσει Βεβαίως. Αυτή τη σεζόν, γιατί κρίνεται ασύμφορο αυτό λόγω της ραγδαίας πτώσης στις κρατήσεις και στις προκρατήσεις φυσικά. Όπως είπαμε, και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια υπάρχει μεγάλη πτώση και κυρίως από την περιοχή των Βαλκανίων, γιατί τα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν, η πελατεία τους προέρχεται από βαλκανικές χώρες και κυρίως από την Σερβία. Και Βρετανούς όμως, και Βρετανούς φιλοξενεί η Χαλκιδική, που σημαίνει από σήμερα που ξεκινάνε οι πτήσεις από Βρετανία, πιθανά να αλλάξουν τα στοιχεία, Χρήστο. Ναι, η βρετανική αγορά είναι μια αγορά που δίνει ανάσα στην Χαλκιδική και κυρίως στα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, αυτά που προσφέρουν και αρκετές θέσεις εργασίας. Υπάρχει δηλαδή μια δυναμικότητα σε ό,τι αφορά το προσωπικό της τάξης των 200-250 ξενοδοχείων υπαλλήλων και λοιπόν προσωπικό φυσικά. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί από την πλευρά της Βρετανίας. Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, γιατί είναι μια χώρα η οποία έχει δώσει μεγάλο αριθμό προσμάτων τους προηγούμενους μήνες. Υπάρχει μια ανησυχία. Είναι όμως βασικός αιμοδότης του τουρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, γιατί πέρα από τις καθαρά τουριστικές έχουμε τον κλάδο της εστίασης, τον κλάδο και κάποιους άλλους παρεμφερείς, ας πούμε, τον κλάδο των τροφίμων. Με μια έρευνα που έκανε το Επιμελητήριο του Νομού στα τουριστικά καταλήμματα το 2020 σε σχέση με το 2019, η πτώση του τζίρου είναι γύρω στο 80 με 85%.